Την κυρία Μαρία Πατζίδη από το Μέρα 25, να καλημερίσουμε την κυρία Πατζίδη εκτός κοινοβουλευτικής σειράς. Καλημέρα σας, κυρία Πατζίδη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους συλληφθέντες σας. Είμαστε κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλλιάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Καλλιάνο. Και ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καλλιάνο. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπάρχει ένα μεγάλο σημείο τριβής στο Αριστοτέλειο με την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων για να κτιστεί επιτέλους η βιβλιοθήκη. Πάρα πολλές όμως φοιτητικές οργανώσεις ζητούν την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων και εδώ υπάρχει και το θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης και κάτι πρέπει να γίνει. Η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Την έθεσε και ο κύριος Καλλιάνος, την έθεσε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με ποιον είστε, με τις βιβλιοθήκες ή με τις Βαριοπούλες? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση θέλει να προσανατολίσει τον κόσμο από τα ζητούμενα, από τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα που είναι η ακρίβεια, που είναι άλλα θέματα που τον απασχολούν και δεν μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικό. Και μας δείχνει το δίλημα ή με τη βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω πώς το έθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είναι και εμπνευστής της έξαρσης της βίας. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, θα σας εξηγήσω. Όταν μια υπουργός παιδείας είναι με ένα χουντικό τρόπο τεινά, αποφασίζουμε και διατάζουμε, επειδή δεν βγήκε η ΔΑΠ πρώτη στις εκλογές και αυτό δείχνει δηλαδή μια νοοτροπία, μια δυσκολία κατανόησης ότι τελικά αν δεν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα καταργήσουμε και τις εκλογές. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επειδή άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τον συνάδελφο, τον κύριο Καλλιάνο από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι και κυβερνητικός βουλευτής, αυτό που μας είπε είναι βαριοπούλες. Εσείς, κύριε Καλλιάνε, είδατε καμιά βαριοπούλα? Γιατί ναι, εγώ είδα. Βαριοπούλες και ξύλα και ξύλο από τους διαιτητές και να δέρουν αστυνομικούς και να πετάνε μολόφωνα και πέτρες. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Προφανώς τα είδα. Εσείς δεν θέλετε βιβλιοθήκες ή δεν θέλετε? Θέλετε καλύτερα προγράμματα ή δεν θέλετε? Βιβλιοθήκες, δεν υπάρχει δίλημα μεταξύ. Θέλετε βαριοπούλες, κράνη και φωτιές? Βιβλιοθήκης ή το οτιδήποτε άλλο. Εννοείται ότι εμείς καταδικάζουμε τη βία, αλλά από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό όταν κάποιον άνθρωπο, νεολαίο ή οτιδήποτε, τον δεις με ένα καλάσνικοφ και διαφορετικό με ένα πανό. Όταν είναι με ένα πανό, δεν εννοείται ο άλλος να πάει να το επιτεθεί και να χάσει ένα παιδί 20 χρονών την ακοή του. Πατζίδη, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατανοητό. Και αν δεν συμφωνείτε σε αυτό, κύριε Καλλιάνε, τότε πραγματικά πρέπει να θέσουμε ένα άλλο πλαίσιο το πώς θέλετε τα πανεπιστήμια. Και ξέρετε κάτι, μισό λεπτά, δεν έχω κάτι με τον κύριο Καλλιάνε, απλά επειδή είναι... Και να μπουν αυτή τη στιγμή που εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Ακούστε, όταν η εξίσωση με τα πανεπιστήμια. Περιμένετε, ακούστε. Όταν η εξίσωση με τα δικαιώματα, τα ιδιωτικά κολέγια με τα δημόσια είναι τα ίδια και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει. Θα μπουν 9.000 άτομα λιγότερα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αυτοί οι γονείς. Πολλοί γονείς μάλλον, όχι αυτοί οι γονείς, πάρα πολλοί γονείς σε αυτή τη χώρα λόγω των μνημονίων να στείλουν τα παιδιά τους στα κολέγια, σημαίνει ότι το δικό μου παιδί που είμαι βουλεύτρια θα έχει τη δυνατότητα, αν τελικά αποτύχει στις Πανελλήνιες, να πάει σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα κολέγιο και να βγει νομικός και το δικό του, το παιδί που μας ακούει αυτή τη στιγμή από μια οικογένεια πιο φτωχή δεν θα μπορεί. Καταλάβατε τι έχετε κάνει. Και πάτε ουσιαστικά πάτε να τα χρεώσετε όλα. Μας ακούτε, σε μια κυρία κατάσταση. Μισό να σας θέσω ένα θέμα. Πάντως, η τυχοποιία που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην βιβλιοθήκη, με βαριοπούλες έπεσε. Δεν λέμε τώρα για τα χθεσινά προχθεσινά. Λέμε για την αρχή του κακού τώρα, ότι όταν ξεκίνησε να εργαζεσαι δεν υπήρχε αστυνομία. Και εδώ υπάρχουν κομμάτια της αντιπολίτευσης που λένε ότι ήταν η ευκαιρία αυτή για να μπει η αστυνομία στο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Κοιτάξτε, όταν εγώ νομίζω ότι ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρη σε αυτό που είπα. Αν με δείτε με ένα καλάσνικοφ, ελάτε να με συλλάβετε, αν είστε αστυνομικό όργανο. Όταν με βλέπετε με ένα πανό, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου κάνετε αυτό που
κάνανε στο παιδί και έχασε την ακοή του. Κανένα δικαίωμα. Πάντως, έχει τη δυνατότητα να διεκδικεί, γιατί είναι νέος άνθρωπος. Για την παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια δεν είναι τωρινή, είναι η λυμένη απόφαση και είχε προηγηθεί των φοιτητικών εκλογών στις οποίες αναφερθήκατε. Ναι, και είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε πει ότι εμείς δεν είμαστε συμφωνούμε καμία πανεπιστημιακή αστυνομία. Μπορεί δηλαδή, ουσιαστικά δεν διαμόρφωσε κάποια απόφαση το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Ναι, δεν, προφανώς και δεν διαμόρφωσε αυτό, αλλά κοιτάξτε, το να καταργήσει η κυρία Κεραμέως τις εκλογές είναι κάτι το οποίο αρχίζει και σε προβληματίζει. Για ποιο λόγο να το κάνει με αυτόν τον τρόπο? Δεν είπα να καταργήσει εκλογές. Κύριε Καλιάνο, ελάτε. Πάντως θα φοβερώσουμε να δεν είναι αυτό. Γιατί όταν μιλάμε ταυτόχρονα δεν ακούγω στο ψηφοδέλτιο. Ναι, ελάτε κύριε Καλιάνο. Δεν είπε κανείς ότι θα καταργηθούν εκλογές πρώτον. Δεύτερον, ακούω εγώ όταν ακούω. Μιλάω για τις φοιτητικές εκλογές. Μα αυτό λέω. Τις φοιτητικές δεν θα καταργήσει. Θα υπάρχει νέο ψηφοδέλτιο. Λέω για το ενιαίο. Ναι, θα υπάρχει νέο ψηφοδέλτιο. Δεν είπα θα καταργηθούν εκλογές. Όλοι όσοι δίνουν πανελλήνες πέρα περνάνε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό ποτέ. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Όλοι όσοι δίνουν πανελλήνιες θα πρέπει να περνάνε στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν κάποιοι που θα γράψουν 20 και κάποιοι θα γράψουν 0. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρώτον και δεύτερον, και τελειώνω με αυτό για να μιλήσετε εσείς. Λέτε δεν έχουν οι άνθρωποι, είπε η κυρία Πατζίδη, να δώσουν λεφτά για να περάσουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο λόγω των μνημονίων. Μα ο δικός σας αρχηγός, ο κύριος Βαρουφάκης, ο αρχηγός του κόμματός σας, λόγω των χειρισμών του, ήρθε το τρίτο μνημόνιο που μας χρέωσε 100 δις στη χώρα. Καλά, δηλαδή, ήταν το τρίτο όμως, κύριε Καλιάνο. Μα μισό λεπτό, θα μας μιλήσει για μνημόνια. Ο αρχηγός των μνημονίων. Μα μισό λεπτό τώρα, κύριε Σκάλπο, κυρία Κατσιμάνη. Να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Τώρα μην κοροϊδεύουμε με δελφινάδι εδώ πέρα από το αγαπητό κύριο Σεφερίδη. Δεν ακούγεται, κυρία Πατζίδη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ο κύριος Ψυχογιός και ξέρει ο κόσμος αν είναι ο αλήθειος. Ξέρει ο κόσμος με την καλή έννοια, δεν είναι αυτή του παράδοχου εδώ πέρα. Ελάτε κυρία Ματζίνη. Να απαντήσω στον κύριο Καλιάνο ότι αυτό που είπα δεν είναι ότι θα πρέπει να μπαίνουν όλα τα παιδιά τα οποία γράφουν σαφέστατα 5 παντού ή να μπουν στην νομική. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι αν έχεις όμως τα 5 χιλιάρικα για να πας στο κολέγιο, μπορείς να το τελειώσεις το πανεπιστήμιο. Ο άλλος που δεν το έχει, δεν θα το τελειώσει ποτέ. Καταλάβατε πόσο ταξική είναι, πόσο ταξική είναι η πολιτική που κάνει. Αυτό δεν έχετε αντιληφθεί. Που εγώ θεωρώ να σας πω και κάτι, ότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς και η κυβέρνησή σας και δουλεύετε τον κόσμο. Εγώ αυτό πιστεύω προσωπικά. Τώρα, για την τροπολογία που ρωτήσατε. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση το έφερε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Γιατί ένα τόσο σημαντικό θέμα που απασχολεί πραγματικά ένα ολόκληρο λαό, την Ελλάδα μας, που στην Ευρώπη δεν συμβαίνουν αυτά και θα το αναλύσω τι εννοώ, γιατί να μην περάσει από διαβούλευση. Ρωτάω εγώ τον κύριο Καλιάνο και να μου απαντήσει. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ομολογία ενοχής. Ναι. Γιατί τους παρόχους θα καθοριστεί δηλαδή από μια οικία, από κοινή υπουργική απόφαση και γιατί να μην μπορεί, δηλαδή γιατί να γίνονται όλα αυτά για επικοινωνιακούς λόγους. Ακόμα και σε ένα που διαφεύγει το όνομα της δημοσιογράφου στην εφημερίδα που έγραψε για τα υπερκέρδη ουσιαστικά, ανέλησε που μου διαφεύγει όντως αυτή τη στιγμή, που λένε η γυναίκα, ότι δεν είναι και τόσο τρομερό. Στο 90% αυτό που λέγεται το Μέρα 25, ότι κοιτάξτε, θα φροντίσουν να πάρουν τους καλύτερους λογιστές, έτσι ώστε να μην φανεί ότι έχουν υπερκέρδη. Γιατί από τα 240 ευρώ, αυτό. Βεβαίως. Από τα 240 ευρώ, που είναι ουσιαστικά η κιλοβατόρ, τα 80% τα έβγαλε η ΡΑΕ. Ωραία. Ναι. Εδώ είναι και ο κύριος Καλιάνος, που είναι και μαθηματικός, να μας τα πει και καλύτερα. 80 με 100 ευρώ είναι τέτοιο. Και από εκεί, ουσιαστικά, δηλαδή πάλι το 40% πήγε να φορολογήσει. Μάλιστα. Πιστεύετε εσείς ότι από τη στιγμή που ο μέσος μισθός σε μια Ελληνίδα, σε έναν Έλληνα, σε έναν που ζει στην επικράτεια, στην Ελλάδα, μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ή μπορεί γενικότερα το θέμα με τις ανατιμήσεις που επηρεάζεται από την ενέργεια να πάει και να γεμίσει το ψυγείο του. Μάλιστα. Κυρία Πατζίδη, σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Πατζίδη, κυρία Μαρία Πατζίδη. Εγώ σας ευχαριστώ.